Στους φιλορώσους αυτονομιστές επιρρύπτουν οι Ουκρανικές αρχές την ευθύνη για την επίθεση με οβίδες εναντίον πολιτιστικού κέντρου στο Ντόνετσκ την ώρα που γινόταν διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα με την επίθεση στο πολιτιστικό κέντρο, οβίδες έπληξαν τρόλεϊ. Τουλάχιστον 7 άτομα σκοτώθηκαν και στις 2 επιθέσεις. Στο διπλωματικό πεδίο, οι φιλορώσοι αυτονομιστές απειλούν ότι θα διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους στην περίπτωση που αποτύχουν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Μίνσκ. Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Λεωνίτ Κούτσμα, που εκπροσωπεί το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε ότι η χώρα του ελπίζει να υπογράψει μια νέα εκεχηρία. Την περασμένη εβδομάδα, στην Ανατολική Ουκρανία, σημειώθηκαν οι πιο πολλοί νεκρές μάχες μετά την εκεχηρία που είχε συναυθεί στο Μίνσκ πριν από 5 μήνες.